τροπικό δάσος του Αμαζονίου στην κόψη του ξηραφιού. Ο μεγαλύτερος πνεύμονας πρασίνου του πλανήτη μας, από τον οποίο προέρχεται το 37% του οξυγόνου που αναπνέουμε, βρίσκεται στα πρόθυρα της καταστροφής. Αυτό διαπίστωσαν οι ερευνητές του Πανεπιστημίου της Σάντα Καταρίνα στη Βραζιλία, που εκπέμπουν SOS και υποδεικνύουν πως αν μπορούμε να σώσουμε κάτι, έχουμε στη διάθεσή μας 25 χρόνια, καθώς μετά από αυτή την περίοδο, το δάσος θα οδηγηθεί στο μη αναστρέψιμο πλέον σημείο καμπής του. Testing the Amazonian tipping point will mean the collapse of not just the largest and most diverse forest on Earth, but also the collapse of our humanity, because the Amazon is fundamental to humanity as we know it. Όπως εκτιμούν οι ειδικοί, μέχρι το 2050 έως και το 47% του Αμαζονίου, που εκτείνεται σε 8 χώρες, θα εκτεθεί σε μοιραίες καταστροφικές πιέσεις. Βασικές αιτίες: η ανθρωπογενής κλιματική κρίση, η αύξηση της θερμοκρασίας, η ξηρασία, η αποψήλωση των δασών, αλλά και οι πυρκαγιές που ήδη προκάλεσαν ανεπανόρθωτη ζημιά, καθώς ο Αμαζόνιος πλέον απελευθερώνει περισσότερο διοξίδιο του άνθρακα στην ατμόσφαιρα από αυτό που απορροφά. It's not too late yet. We have some room for changing here, but we cannot wait one or two more years. We have to act now as fast as we can. Ένα δάσος που επιβίωσε των κλιματικών αλλαγών εδώ και εκατομμύρια χρόνια, αλλά σήμερα βρίσκεται στον αναπνευστήρα. Άκρος από καρδιωτικές εικόνες και από τη θάλασσα της Αράλης στην Κεντρική Ασία. Ένα οικολογικό έγκλημα δεκαετιών. Ένας υδάτινος παράδεισος που στέγνωσε στην κυριολεξία και μετατράπηκε σε έρημο. Αυτό που κάποτε θεωρείται η τέταρτη μεγαλύτερη λίμνη στον κόσμο, σήμερα έχει χάσει τα 3/4 της έκτασής της. Στο έλεος της μοίρας τους και οι κάτοικοι της άλλοτε ευημερούσας περιοχής, από το Καζακστάν μέχρι το Ουσμπεκιστάν, που δεν έχασαν μόνο τις δουλειές τους, αλλά παίζουν κορώνα γράμματα και την επιβίωσή τους. Αδάμ